Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σιδηροδρομική τραγωδία με 78 νεκρούς και 143 τραυματίες σημειώθηκε από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στη Γαλλικία της Ισπανίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο εκτροχιασμός του τρένου οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Ισπανίας. Ένα τρένο με 13 βαγόνια, 218 επιβάτες και τουλάχιστον 4 μέλη πλήρωμα εκτροχιάστηκε στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στα βορειοδυτικά της χώρας. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Ο τόπος της τραγωδίας γέμισε από πτώματα. Μια γυναίκα θέλησε να πάει κοντά. Τη συγκράτησε ένας αστυνομικός. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν το θόρυβο μιας έκρηξης πριν τον εκτροχιασμό του τρένου. Η τραγωδία σημειώθηκε σε ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής για αμαξοστοιχίες μεγάλης ταχύτητας πάνω σε μια στροφή αρκετά υπερυψωμένη σχεδόν 4 χιλιόμετρα από το σταθμό της Κομποστέλα. Όλα τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν πέφτοντας το ένα πάνω στο άλλο. 4 από αυτά αναποδογύρισαν πάνω στις γραμμές. Ένα έγινε συντρίμια. Καπνός και φλόγες έβγαιναν από το τρένο. Ένα άλλο βαγόνι τυνέχτηκε στον αέρα και έπεσε σε ύψωμα πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή. Πολύ γρήγορα σχηματίστηκαν αυτοκινητοπομπές από ασθενοφόρα με περιστρεφόμενα φώτα και σιρήνες που ηχούσαν ασταμάτητα σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να μεταφερθούν το ταχύτερο οι τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Στις σιδηροδρομικές γραμμές οι διαστόσες με τις κάσκες και τα κίτρινα γυλάκα κρατώντας αξίνες προσπαθούσαν να ανοίξουν πέρασμα μέσα από τη μάζα των λαμαρινών. Ένα κτίριο του Δήμου τέθηκε στη διάθεση των οικογενειών για να έχουν ψυχολογική υποστήριξη και να λαμβάνουν πληροφορίες. Οι τοπικές αρχές απίφθηναν επίγουσα έκκληση για δωρεά αίματος. Το κέντρο υποστήριξης των οικογενειών γέμισε από την πρώτη στιγμή. Κόσμος έφτανε συνεχώς. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, που έχει γεννηθεί στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας. Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου και την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες, έγραψε μήνυμά του στο Twitter. Από το Ρίο ντε Τζανέρο της Βραζιλίας, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τον κόσμο να προσευχηθεί στη μνήμη των θυμάτων και υπέρ των οικογενειών τους.